Σύμβουλο. Κύριε Τσαντήρη, καλό μεσημέρι. Ναι, καλημέρα. Ποια είναι τα τελευταία νέα? Κοιτάξτε, όταν ιατροδικαστικό σύστημα διερευνούνται περιστατικά με περιγενετικό θάνατο, υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσχέρεια και πάντα αναμένονται η ολοκλήρωση του ελέγχου, όχι μόνο με το μακροσκοπικό κομμάτι, αλλά να ολοκληρωθούν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ιστολογικών και τοξικολογικών. Αυτό όμως, όταν διερευνάτε ένα περιστατικό και να αποδοθούν οι συνθήκες του θανάτου, γιατί η αιτία θα δούνε είτε αυτή που αναφέρεται από τη μία πλευρά, είτε αυτή που αναφέρεται από την άλλη πλευρά. Η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες επήλθε αυτός ο θάνατος αφορά και μελέτη του ιατρικού ιστορικού. Οπότε είναι κάτι που σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως καθυστερεί. Η καθυστέρηση συνιστά στο να μπορέσει να συλλεχθεί όλος ο ιατρικός φάκελος, ο οποίος θα αναδείξει με την προηγηθήσα κατάσταση και βέβαια να ολοκληρωθεί το ιατροδικαστικό κομμάτι, το οποίο είναι η μακροσκοπική εξέταση και οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ζητήθηκε να εξεταστεί και ο πλακούντας, γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μήτρα και ο πλακούντας, δηλαδή το τμήμα της μητέρας, το τμήμα της μητέρας που κυοφορούσε μαζί με τον πλακούντα, αφορά ενιαίο σύστημα. Οπότε η διερεύνηση συνεχίζεται και αναμένουμε τα αποτελέσματα πια τα εργαστηριακά. Μάλιστα, κύριε Τσαντήρη. Εγώ μένω στην εικόνα που βλέπω που τον πατέρα έξω από το μαιευτήριο που κρατάει τα μπαλόνια και τη χαρά και την αγκαλιά. Ήρθε στον κόσμο ο γιώκας τους και μετά βλέπω αυτές τις φωτογραφίες που βλέπω τον σύζυγό της, να αυτή τη φωτογραφία λέω, τι να πεις και μετά ξέρεις ότι γυρνάς στο σπίτι σου χωρίς τη γυναίκα σου. Οι εικόνες ήταν τραγικές στο νεκροταφείο. Στον 21ο αιώνα αυτό που θέλω να πω είναι ότι η περιγενετική θνησιμότητα σχεδόν έχει πέσει κάτω του 1%. Είναι πολύ τραγικό να συμβαίνουν τέτοιες οδυνηρές ιστορίες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και συμβαίνουν στην Ελλάδα και σε ιδιωτικά και σε κρατικά μεευτήρια. Είναι η περιγενετική θνησιμότητα, σε άλλες χώρες ίσως έχει περιοριστεί ακόμα περισσότερο. Είναι θεωρείται κάτι πολύ σπάνιο και κάτι με μικρή επίπτωση στις επιτόπους. Δυστυχώς. Κύριε Τσαντήρη, θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας θέσω ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Φεύγοντας από αυτό το θέμα, γιατί περιμένουμε όλα τα νέα δεδομένα που θα έρθουν στο φως, μετά... Επειδή γι' αυτό πρέπει να είναι και ειδικά όταν κάτι τίθεται σε επί της ιατρικής περίφρασης ή κάτι πρέπει να είναι αρκετά τεκμηριωμένο, καλό είναι να αναμένουμε όλο τον έλεγχο και ούτε η άποψη και... που θα βγει να είναι πολύ. Κάποια μεμονωμένα στοιχεία υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ασφαλή συμπέρασμα. Γι' αυτό λέω ότι θα περιμένουμε όλα έτσι, με λεπτομέρειες όσα θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας και έτσι πρέπει να κάνουμε. Όμως μου δίνετε ευκαιρία, μιας και σας έχω, γιατί ξέρω ότι είστε και τεχνικός σύμβουλος στην περίπτωση της Καλύμνου, ενός άλλου περιστατικού που μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή αναδείξαμε και ξεκινήσαμε την έρευνα, ώσπου μέρες μετά βρέθηκε το πτώμα του νεαρού φοιτητή. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, εάν έχουν βγει οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα δώσουν και άλλο φως σε αυτή την υπόθεση? Σίγουρα με το πρόβλημα, επειδή είναι